Σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε παράθυρο διαλόγου στην πολιτική επικαιρότητα και καλησπερίζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κέντρου, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα σας, κυρία Παρασκευά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Έχουμε το καλοκαίρι ευρωεκλογές. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα στηθούν διπλές κάλπες και ποια είναι τα σχέδια του δικού σας κόμματος. Πιστεύω ότι αυτό μόνο ο ίδιος ο Καραμαλής ο Κώστας μπορεί να το γνωρίζει, αν θα γίνουν εκλογές δίδυμες, δηλαδή σε 7 Ιουνίου και οι δύο, και βουλευτικές και ευρωεκλογές. Γιατί ξέρετε, πιθανολογείται για τις 12 του Απρίλη να γίνουν, αλλά ματαιώθησαν. Ήταν βασικό, βάσιμο ενδεχόμενο και συνεζητήτο στην Αθήνα ότι θα έχουμε εκλογές τον Απρίλιο τώρα του 2009, οι οποίες όμως δεν έγιναν. Όλοι όμως τοποθετούν το μέγιστο της εκλογής μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι η οικονομία χρειάζεται πολύ σκληρά μέτρα, πάρα πολύ σκληρά, και πιστεύω ότι μόνο συνασπισμός και των δύο μεγάλων κομμάτων μπορεί να έχει τη γενότητα να κάνει τόσο σκληρά μέτρα να θεσπίσει. Γιατί το πολιτικό κόστος να τα κάνει ένα κόμμα είναι τεράστιο και θα φοβηθεί ή Καραμαλής ή Παπανδρέου να το αναλάβουν το κόστος. Οπότε πάμε, λέτε, λοιπόν, υποχρεωτικά η γνώμη θα πάμε μου είναι, σε δηλαδή, κυβέρνηση συνασπισμού. Η γνώμη μου είναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, η γνώμη μου είναι ότι θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο, για να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός όπως στη Γερμανία, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, και να αρχίσουν να κόβουν τα εφάπαξ, τα επιδόματα, τα δώρα του κόσμου, να φορτώσουν στον κόσμο τη μαύρη τρύπα της κλεψιάς του χρηματιστηρίου. Γιατί στην Ελλάδα το οικονομικό πρόβλημα δεν ήρθε τώρα έξωθεν με την κρίση. Υπάρχει από το 99, που το 85% της ρευστότητας υφαρπάχτηκε από 6-7 ανθρώπους, οι οποίοι λίστεψαν τον κόσμο, τη ανοχή των δύο μεγάλων κομμάτων. Τα καταγγέλει αυτά η Ένωση Κεντρών και γι' αυτό είμαστε και κομμένοι από όλα τα κανάλια, από ό,τι ξέρετε, διότι συμπίπτει αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το χρηματιστήριο να είναι και οι καναλάρχες, οι μεγάλοι. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στις τοποθετήσεις σας και αυτό δεν ξέρω πόσο σας βοηθά ώστε να προβάλλεστε. Ακούστε, άμα ακολουθήσουμε σαν Ένωση Κεντρών και σαν άνθρωπος Βασίλης Λεβέντης, άμα ακολουθήσω ότι ο δρόμο του να βοηθά το κόμμα, πρέπει να μαλακώσω τις απόψεις μου, πρέπει να μην λέω τα πράγματα με το όνομά τους και πρέπει να γίνω κι εγώ ένα πιόνι ή ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, χωρίς άποψη, όπως οι τόσοι που κυκλοφορούν στις τηλεοράσεις. Είναι δυστυχώς προϋπόθεση για να σε προβάλλουν να είσαι ανώδυνος για το σύστημα. Εγώ δεν πήρα αυτή την επιλογή, δεν την έκανα. Προτίμησα το δύσκολο δρόμο και πιστεύω ότι η κοινωνία εδώ που έχουμε φτάσει, θα δείτε και στις ευρωεκλογές, ο κόσμος δεν θα ψηφίσει ούτε οικολόγους που λένε, ούτε τους προβάλλει πάρα πολύ ο Αλαφούζος, ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος, αλλά από αυτούς κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει για την οικονομία, να μιλήσει για τα εθνικά θέματα, να δούμε τι απόψεις έχουν για το κάθε τι, γιατί ένα κόμμα δεν μπορεί να περιορίσει μόνο σε ένα αντικείμενο την άποψή του, πρέπει να έχει άποψη για όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι αυτοί βγουν, τότε θα ξεφουσκώσουν. Όπως ξεφούσκωσε και ο Τσίπρας, όπως κινδυνεύει να ξεφουσκώσει και ο Καρατζαφέρης. Φρονώ λοιπόν ότι η ώρα της ευθύνης έρχεται και για τον κόσμο. Θα διαλέξει ανθρώπους ειλικρινείς και που έχουν το θάρρος και που δεν φοβούνται το κόστος να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Πάντως, αναφερθήκατε και σε άλλα κόμματα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις βάζουν στη Βουλή τους οικολόγους πράσινους. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και ένα σχόλιο να μου κάνετε για τα δικά σας ποσοστά και τι πιστεύετε ότι θα κάνετε στις επόμενες εκλογές. Εγώ, όταν είπα για τους οικολόγους, τι εννοούσα? Ότι ένα κόμμα που δεν έχει κανένας γνωστός σας τέλεχος βγει έξω να μιλήσει, ένα κόμμα φάντασμα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν εκπρόσωποι του παντού και εδώ έχουμε. Πώς? Υπάρχουν εκπρόσωποι του παντού. Ναι, και εδώ, αλλά δεν είναι δόκιμη πολιτική με άποψη, με οντότητα. Μπορεί να είναι άνθρωποι που να δηλώνουν οικολόγοι, αλλά δεν γνωρίζουν ούτε τα οικολογικά προβλήματα τα μεγάλα, ούτε για τα μεγάλα οικολογικά προβλήματα ποια είναι. Είναι τα τοξικά απόβλητα, είναι τα πυρηνικά απόβλητα, είναι ο καθαρισμός των υδάτων, είναι ο υδροφόρος ορίζων. Αυτά απαιτούν επιστημονικές γνώσεις. Δεν μπορεί ο καθένας αδαής
να λέει ότι είναι οικολόγος και να λέει μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Mm. Αυτό δεν είναι οικολογία, αυτό είναι ανατροφή. Εδώ μπερδεύουμε τις έννοιες. Άμα ακούσετε κάτι εκπομπές στο Sky, λένε μην ρίχνεις τσιγάρα στους δρόμους και νομίζουν ότι αυτό είναι οικολογία. Βεβαίως είναι και αυτό θέμα ανατροφής κυρίως και πολιτισμού. Αλλά η οικολογία σημαίνει πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Το νερό που πίνουμε κινδυνεύει. Mm-hmm. Κινδυνεύει οι ακτές μας. Χύνουμε τα λίμματα στη θάλασσα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία και εργοστάσια δεν έχουν φίλτρα, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, συμβαίνει... Η Ένωση Κεντρών, κύριε Λεβέντη, τι στόχο έχει στις επόμενες εκλογές? Η Ένωση Κεντρών πιστεύει ότι ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να ασχοληθεί με τα κοινά. Όχι σαν το ποδόσφαιρο, είμαι Ατρόμητος, είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, έτσι ανώδυνα και στις δημοσκοπήσεις, το είπε στις δημοσκοπήσεις ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, άρα έγινε. Αυτά είναι μη σοβαρά πράγματα. Εγώ ζητώ από τον ελληνικό λαό, γιατί τώρα κινδυνεύουν και οι συντάξεις, κινδυνεύουν και οι καταθέσεις, κινδυνεύουν πολλά πράγματα. Κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή μας. Αυτός ο λαός 30-40 χρόνια είχε κάτι πετύχει. Αυτό κινδυνεύει τώρα να το χάσει. Κινδυνεύουν και χτυμένα κατηγοριών υπαλλήλων. Φανταστείτε ότι όλο το ασφαλιστικό σύστημα έχει καταρρεύσει και απλά δεν το έχουμε δηλώσει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια και θάρρος από τα κόμματα να δηλωθεί στην κοινωνία αυτό που συμβαίνει. Και ο λαός θα βρεθεί στα κρύα του λουτρού. Και δεν το λέει αυτό η Ένωση Κεντρών. Δεν κινδυνολογώ τώρα. Βλέπετε, κάθε μέρα οι ειδήσεις επιδεινώνονται όσον αφορά το οικονομικό. Και από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Και καλή επιστροφή στην πρωτεύουσα. Και εγώ από πλευράς Ένωσης Κεντρών και των συνεργατών μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.